Σαφές προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ έχει η Νέα Δημοκρατία που αγγίζει τις 14 μονάδες σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας ΠΡΟΡΑΤΑ για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η έρευνα μετρά την δυνητική εκλογική επιρροή των κομμάτων, λαμβάνει δηλαδή υπόψη την πρόθεση εκείνων που δηλώνουν σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% να ψηφίσουν κάποιο κόμμα και έτσι δεν προκύπτει άθροισμα 100% αφού κάποιοι επιλέγουν να δηλώσουν περισσότερες από μία προτιμήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 33% έναντι 19% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 10%, η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 9%, η Χρυσή Αυγή και το Ποτάμι με 8%, με 7% η Ένωση Κεντρών, με 6% η Πλεύση Ελευθερίας, με 4% η ΑΝΕΛ και η ΛΑΕ. Είναι όμως σαφές τόσο μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας πως δεν επιθυμούν τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών το προσεχές εξάμηνο με ποσοστά 79% και 59% αντίστοιχα. Ενδιαφέρον είναι ακόμη το στοιχείο πως περισσότεροι από 4 στους 10 από εκείνους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές θεωρούν πως δεν είναι καθόλου πιθανό να ξαναψηφίσουν.